Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε στην έναρξη νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Το κλίμα των ημερών εύλογα κυριαρχείται από τα μείζωνα θέματα της εφαρμογής της συμφωνίας με τους δανειστές μας, της ελάφρυνσης των ασθενέστερων τάξεων με ισοδύναμα μέτρα και της αναδιάρθρωσης απομείωσης του χρέους. Ουδής αμφισβητεί το γεγονός ότι η χώρα από κακή διαχείριση και ασφαλμένες επιλογές και πρακτικές του παρελθόντος βρέθηκε σε δεινή οικονομική κατάσταση. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι από κακούς χειρισμούς των κυβερνήσεων το 2009-2014, οι όροι που μας τέθηκαν και αποδεχτήκαμε ως προϋπόθεση για τη λήψη βοήθειας ήταν δυσβάστατοι. Οδήγησαν τη χώρα πέρα από την οικονομική σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση. Είναι βέβαιο πια ότι οι περισσότεροι πλέον συμφωνούν ότι το χρέος της χώρας μας δεν είναι βιώσιμο. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις και πέτυχε μια νέα συμφωνία που προβλέπει ρητά τη διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους, αφήνει δε τη δυνατότητα στην οικονομία μας με κατάλληλους χειρισμούς και με τη λήψη σωστών ισοδύναμων μέτρων να ανορθωθεί. Είναι η συμφωνία του Αυγούστου που ψήφισαν ασμένως και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης και που τώρα την αποκηρύσουν αποκαλώντας τη μνημόνιον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειράζει, ξέρουμε ότι είναι συνηθισμένοι να μην τηρούν τις υπογραφές τους. Εμείς θα τηρήσουμε τη συμφωνία που υπογράψαμε, παίρνοντας όλα τα κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα. Στόχος της νέας διακυβέρνησης με άξονα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Πρώτο μας μέλημα θα πρέπει να είναι η αναδιάρθρωση του κράτους. Δεκαετίες στρεβλώσεων και αγκυλώσεων, πελατειακές σχέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων, αναξιοκρατία, δυστοκία στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών δημιούργησαν μια γραφειοκρατικά δομημένη και λειτουργούσα δημόσια διοίκηση που αποτελεί τροχοπέδι για την ανάπτυξη και βασανίζει τον πολίτη σε κάθε επαφή μαζί της. Σήμερα χρειαζόμαστε σύγχρονη και ευέλικτη δημόσια διοίκηση που θα δίνει πρακτικές λύσεις με ταχύτητα, ευελιξία και ευρύτητα πνεύματος στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και θα υποστηρίζει το δημόσιο συμφέρον. Ένα σύγχρονο κράτος στηρίζει πάνω απ' όλα την έρευνα, την τεχνολογία και την κοινοτομία. Έχουμε νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες, σοβαρά καταρτισμένους, με ανοιχτά μυαλά, που βλέπουν στο μέλλον όταν οι κρατικές δομές μας είναι σταθερά προσανατολισμένες στο παρελθόν. Όλους αυτούς τους στέλνουμε μαζικά στο εξωτερικό. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Η στήριξη της κοινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι βασικό όπλο ανάπτυξης της χώρας. Κρίσιμος είναι φυσικά ο τομέας των υποδομών, χωρίς τις οποίες ανάπτυξη δεν θα υπάρξει. Το σύστημα παραγωγής έργων και προγραμματισμού των υποδομών ήταν προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση συμφερόντων που με αδιαφάνεια ανατροφοδοτούσαν μια στενή ολιγαρχία του παλαιοκομματικού πολιτικού συστήματος. Παράλληλα, το σύστημα αυτό ήταν επικεντρωμένο στο δίπολο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αποξενώνοντας την περιφέρεια και το δυναμικό της από τις παραγωγικές δραστηριότητες. Χρειαζόμαστε ένα νέο καθεστώς στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα που πρέπει να γίνονται μέσα από σωστές, σύγχρονες μελέτες, με σαφείς προϋπολογισμούς. Πρέπει να βρούμε ένα νέο σωστό τρόπο ανάδειξης αναδόχων μέσα από ένα αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστημα που θα δίνει ευκαιρίες σε περισσότερα σχήματα να συμμετάσχουν στις διαδικασίες διαγωνισμών. Μέσα από ένα επικαιροποιημένο σχέδιο παραγωγικής ανάπτυξης πρέπει να στοχευτούν υποδομές που θα στηριχτούν κατά προτεραιότητα, με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Όχι έργα για τα έργα. Προφανώς, οι μεταφορές μέσα σε αυτό είναι και η οδική ασφάλεια, οι τηλεπικοινωνίες, τα ενεργειακά και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων θα έχουν κεντρική θέση στο νέο αυτό σχέδιο. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σταθώ επιγραμματικά σε ορισμένα θέματα που αφορούν την περιφέρειά μου, τον νομό Φθιώτες, αλλά έχουν την προβολή του στο σύνολο της χώρας. Μέγιστο θέμα για μας αποτελούν τα μεγάλα έργα. Ο ΠΑΘΕ, ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, ο Σιδηρόδρομος Υψηλών Ταχυτήτων, που εξαπλώνονται σχεδόν στο σύνολο του νομού. Είναι επιτακτική ανάγκη να ξαναδούμε τις συμβάσεις παραχώρησης. Μέσα σε αυτά είναι οι μετοπικοί σταθμοί διοδίων, τα τιμολόγια. Όσων έργων διέπονται από τέτοιες, όπως έχει δεσμευτεί ο αρμόδιος υπουργός, ώστε να μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο και ασφαλές αυτοκινητόδρομο. Πρέπει επίσης να επισκεφτούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των έργων, ιδιαίτερα για τον ΠΑΘΕ και το σιδηρόδρομο,
Πρέπει να πούμε ότι είναι ντροπή να μένουν ημιτελή έχοντας ξεκινήσει πριν 30 χρόνια. Δεν πιστεύω ότι αισθάνονται περήφανοι όσοι κυβερνήσαν αυτόν τον τόπο ότι ακόμη δεν έχουμε ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και δεν έχουμε αυτοκινητόδρομο στην Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πρέπει επίσης να ξαναδούμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα το 2014-2020, το γνωστό ΕΣΠΑ2. Είμαστε στο 2015 και το πρόγραμμα, παρότι εμπροστοβαρές, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Με τέτοιες καθυστερήσεις όμως, ανάπτυξη δεν έχουμε. Επίσης, ανάπτυξη, είναι βέβαιο, δεν γίνεται χωρίς ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ένα σημαντικό θέμα για την περιοχή μου, αναφέρθηκε και πριν, είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο αματικός και ιστορικός τουρισμός. Στη Θειότιδα, ίσως έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αματικών πηγών στην Ευρώπη. Καμένα Βούρλα, Θερμοπύλες, Λουτράι, Πάτης, Πλατίστομο. Εξάλλου, Γοργοπόταμος και Αλαμάνα είναι σήμερα πλέον αναφορές στο χάρτη της Φτιότητας. Το μεγαλύτερο brand name παγκοσμίως οι Θερμοπύλες μένει τουριστικά ανεκμετάλλευτο. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο τουριστικής αξιοποίησης μιας περιοχής που μέσα σε λίγα χιλιόμετρα γεφυρώνει 2.500 χρόνια ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Κύριε Πρόεδρε και κύριες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι διερμηνεύω τα αισθήματα των περισσότερων από εσάς, ανεξαρτήτως κομμάτων, θυμίζοντας σε όλους ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η Αθήνα συγκεντρώνει το μισό πληθυσμό της Ελλάδας. Εμείς όμως, η περιφέρεια, είμαστε το άλλο μισό του φεγγαριού και μας αρέσει. Αρκεί να μην είμαστε η μόνιμη σκοτεινή πλευρά του. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ξέρετε και ξέρουμε καλά ότι πρέπει να τρέξουμε σε όλα τα θέματα, σε όλες τις πτυχές του κυβερνητικού έργου. Πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί και είμαι βέβαιος ότι θα κυβερνηθεί σωστά. Εύχομαι καλή επιτυχία στην κυβέρνηση και καλή θητεία σε όλους μας. Ευχαριστούμε τον